με Φουρτζές Παναγιώτης, τον καλλιτεχνικό μου είναι Κλέντ Μονέ. Αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μουσική από όταν ήμουν πιτσιρικά, στην αλήθεια. Αλλά επαγγελματικά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο εκεί γύρω στα 17-18, που απλά ήξερα το ποιος είμαι και το τι θέλω να κάνω. Και έτσι επέλεξα να πάω στα Δέλτα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πίστευα ότι θα ασχοληθώ μόνο με το δικό μου project, το Κλέντ Μονέ, και θα λέω ότι okay, θα γράφω τα κομμάτια μου και θα παίζω σε 2-3 events, θα έχω και ένα μεροκάματο έτσι. Αλλά καμία σχέση. Τελικά αποδείχθηκε ότι στην πορεία γνωρίζει άτομα τα οποία δεν ξέρεις ότι θα τα γνωρίσεις. Κάνεις ένα κύκλο, κάποιες επαφές, και αυτές οι επαφές σου φέρνουν άλλες δουλειές, άλλες δουλειές, άλλες δουλειές, συνέχεια. Και σε διαφορετικούς κλάδους της μουσικής, είτε είναι ηχοληψίας, είτε είναι μουσικής, είτε είναι το να κάνεις μια ηχογράφηση, το οτιδήποτε. Δηλαδή. Από τις σπουδές μου αποκόμισα εμπειρία γιατί ασχολήθηκα μέσα στο χώρο του ΙΕΚ και συνεργάστηκα κιόλας στο μέλλον με άτομα του χώρου που με βοήθησαν αρκετά στο να δω πώς είναι τα πράγματα. Γνωριμίες, γιατί μπήκα στον κύκλο αυτών των πραγμάτων γενικότερα της μουσικής βιομηχανίας, έκανα γνωριμίες με άτομα του χώρου και με βοήθησε επίσης αυτό το πράγμα στο να ακολουθήσω το επάγγελμά μου στο μέλλον. Και εννοείται τρόπο σκέψης, πολύ βασικό πράγμα, το οποίο σε βοηθάει το πώς να λειτουργείς και το πώς να κάνεις το οτιδήποτε. Ακόμα είτε είναι ένα performance αυτό που θα κάνεις, άμα είναι παραγωγή, άμα είναι μίξ ήχου, άμα είναι το οτιδήποτε αφορά τεχνικά ζητήματα. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, αλλά το να αποκτήσεις μια γερή βάση, αυτό αυτομάτως κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Σίγουρα η μουσική βιομηχανία έχει δεχθεί αναπλήγματα τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Είναι καθαρά θέμα ατόμου το άμα θα επιλέξει να δουλεύει ή όχι, το άμα θα επιλέξει να το ψάξει ή όχι. Όπως εγώ προσωπικά που δουλεύω, ξέρω και άτομα δικά μου που συνεργαζόμαστε κιόλας και δουλεύουν και αυτοί, και γενικότερα υπάρχει ένας κύκλος. Στα πρώτα του βήματα ο καθένας δυσκολεύεται. Αλλά με το που μπήκα στα ΙΕΚ, η αλήθεια είναι πως είχα αρκετές ευκολίες, και συγκεκριμένα το να μπορέσω να κλείνω ένα ολόκληρο στούντιο για πάρτι μου, για μένα ήταν εντάξει, απλά φοβερό. Δηλαδή, μαζευόμασταν και παρέα, αξιοποιούσα έναν χώρο που δεν είχα τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσω. Δηλαδή, άμα πήγαινα κάπου αλλού, θα έπρεπε να πληρώσω κιόλας. Γιατί η ΕΚΔΕΛΤΑ. Γιατί όταν ξεκίνησα να ψάχνω τι θα σπουδάσω το 2007 συγκεκριμένα, όταν μπήκα στα ΙΕΚ, στα ΔΕΛΤΑ, μου είπαν 2-3 πράγματα. Δεν έδωσα πολύ βάση, είναι αλήθεια, στην αρχή, γιατί λέω όλοι τα ίδια λένε. Όταν είδα όμως τους χώρους κάτω και με είπαν ότι αυτή είναι η χώρη μας, εδώ θα γίνουν τα μαθήματα, λέω από μέσα μου τη φάση. Εδώ όντως θα είσαι, δηλαδή. Είδα και τα παιδιά που ήταν, δηλαδή μπήκα σε ώρα μαθήματος, που είδα το καθηγητή που μιλούσε με τα παιδιά, κάνουν ερωτήσεις, και εγώ παρακολουθούσα, μου είχε πει και δεν θυμάμαι ποιος ήταν, με ποιον είχα μιλήσει, αλλά μου είχε πει μπορείς να κάτσεις λίγο να δεις πώς γίνεται το μάθημα, να πάρεις μια γεύση. Και όντως αυτό που είδα και αυτό που ένιωσα, εντάξει, λέω φίλε, εδώ είμαστε. Ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω αυτό που γουστάρω και αυτό που αγαπάω είναι, και να το κάνω ό,τι ώρα θέλω. Ανακάλυψα στιγμές δόξας. Εντάξει, θα πω ότι ήταν μικρές, γιατί δεν θέλω να πενευτώ, αλλά ναι, υπήρχαν και αυτές οι στιγμές. Στιγμές όπου άτομα που δεν τα έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου να μου λένε 1000 πράγματα για τις δουλειές μου, για το πώς έχω κάνει κάτι, και απλά εγώ να μην ξέρω τι να απαντήσω. Με πιάνανε απροετοίμαστο συνέχεια. Ανακάλυψα τον εαυτό μου. Ανακάλυψα τον εαυτό μου και το τι μπορώ να κάνω. Απλά κάνε αυτό που αγαπάς. We need kindness.